Επιστρέψαμε εδώ στο FDS TV και σας θέλουμε μαζί μας για να υποδεχθούμε το Χάρη Χριστόπουλο. Χάρη μου, έλα. Έχω βάλει εδώ και ένα παπούτσι. Δύσκολο. Τι κάνεις? Και τι παπούτσι. Ήθελα να αισθανθώ λίγο να κάνω πασαρέλα, να με κρίνεις γι' αυτό. Τι πόδια είναι αυτά και τι παπούτσι. Το κοίταγα πολύ ώρα. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι, βαριά και ανθυγινά θέλει καλέ αυτό το παπούτσι. Α, δεν το φοράς καθημερινά? Όχι, δεν το φοράω. Φάνηκαν όλα τώρα, λίγο δεν πειράζει. Πώς να το φορέσεις αυτό? Εδώ η πριγκίπισσα τα έδειξε όλα τώρα, εσύ. Πώς σου φάνηκε αυτό, Πόβο? Πρέπει να είναι το παπαράτσι της χρονιάς. Okay, αυτός είναι, που το έκανε έχει βγάλει. Έχει βγάλει, ναι, ναι. Για όλη τη ζωή. Επειδή, όχι, θέλω να δω τη γνώμη σου, θέλω να μου πεις. Και ξέρω ότι σε κυνηγάνε 100.000 παπαράτσι. Δεν κάνεις τόπλες στο μπαλκόνι σου. Κάνεις την πισίνα του παλατιού. Φαντάζομαι τον Buckingham θα έχει και 5-6 πισίνες. Ναι, μωρέ, είναι αστείο όλο αυτό. Γιατί άκουγα και έβλεπα την Ιταλική τηλεόραση προχθές και σχολίαζαν κόσμο στην Ιταλία γιατί έγινε μεγάλο σούσουρο. Γιατί εκεί δημοσιεύτηκε. Και οι πιο πολλοί λέγανε. Και τι έγινε τώρα, έχουμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα να σχολιάσουμε. Όχι μόνο αυτό, μιλάς για μια Ιταλία όπου αποκαθήλωσε τον Μπερλουσκόνη που ήταν τα πάντα για την Ιταλία με τις ροζ βίλες και τα πάρτι για τα όρια και τις μικρούλες. Έτσι. Γιατί να σεβαστεί την τόπλες φωτογραφία της Kate? Ίσα πούμε υπέρ, η Kate είναι μια κούκλα, έχει πολύ ωραίο σώμα, το είδαμε όλοι. Και ερωτευμένο ζευγάρι στο μπαλκόνι. Σου άρεσε? Πάρα πολύ. Είσαι και γυναικάς εσύ. Γυναικάς. Γιατί να μην είναι? Ναι. Είναι στο στυλ σου, Kate, είναι το στυλ γυναίκα, ναι, σου αρέσει? Ναι, μου αρέσουν οι πριγκίπισσες γενικά. Στον τίτλο, στην αίσθηση και τι κάνει μια γυναίκα πριγκίπισσα? Είναι γυναίκα πάνω απ' όλα. Είναι ευγενική, ναι, έχει σεβασμό, δεν προσβάλλει, δεν μιλάει άσχημα. Και αποπνέει νομίζω και μια σεμνότητα με το look της. Σεμνότητα και επιβάλλεται με τη σιωπή της, ξέρει πότε πρέπει να μιλήσει, πότε δεν πρέπει, όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ επειδή έχεις τρόπους, πώς κάνεις μια γυναίκα να αισθανθεί πριγκίπισσα όταν είναι στη ζωή σου? Τι κάνεις? Είναι πολύ σημαντικό τώρα, τι να σου πω, τις αρχές του άντρα, αλλά το πιο σπουδαίο πράγμα για μια γυναίκα είναι, ναι, ότι ο άντρας πρέπει να αισθάνεται, μάλλον πρέπει να είναι εκεί. Ό,τι λέει πρέπει να το κάνει και πρέπει να νιώθει ασφάλεια η γυναίκα. Αυτό είναι. Ναι, το πιο σημαντικό, το α και το ω. Να ξέρει ότι είσαι το λιμάνι της. Το λιμάνι να βασιστεί. Και η ασφάλεια, δύο χέρια που όχι να σε αγκαλιάσουν, να σε προστατέψουν από ό,τι και να σου συμβεί στη ζωή. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να έχεις κάποια μυστικά χαρτιά, κάποιους άλλους στο μανίκι σου για να αισθανθεί η άλλη πριγκίπισσα. Δεν ξέρω αν τις κάνεις πρωινό, να τη φωτογραφίσεις και. Αυτά εννοούνται. Αυτά ανάλογα τη δουλειά που κάνει. Δεν εννοούνται. Δεν εννοούνται. Όχι. Έλα, μία θα σκεφτεί εσύ, μία αυτό. Μοιράζονται αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν κάνει σε κανέναν. Όταν θες να κάνεις ευτυχισμένη. Το Σαββατοκύριακο, ίσως. Ναι, όταν θες να κάνεις ευτυχισμένη μια γυναίκα, εννοείται ότι τις φτιάχνεις το πρωινό, όχι κάθε μέρα. Μία θα ναι, γιατί μετά χάνει και την αξία του άμα το κάνεις κάθε μέρα. Ή κάθε τρεις-τέσσερις μέρες, τέλος πάντων, αλλά είναι ωραίες αυτές οι εκπλήξεις. Αισθάνεσαι έτσι ερωτήλος? Ερωτήλος. Ότι είσαι ένας ερωτικός τύπος. Ερωτισμός. Νομίζω ναι, από πιτσιρίκι. Τα πάω καλά με τις κοπέλες, με τις γυναίκες. Μ' αρέσουν καταρχήν. Δεν ξέρω αν σου το έχω πει ότι εγώ μεγάλωσα να κάνω παρέα μόνο με κορίτσια. Δηλαδή τα προτιμούσα από τα αγόρια. Δεν έπαιζα μπάλα. Ναι. Άκουγα τι λέγανε τα κορίτσια, μιλάγανε για τα δικά τους θέματα. Και μ' άρεσε να είμαι κοντά έτσι, λίγο να τις αισθάνομαι, να τις μυρίζω. Βλέπα τα μαλλιά τους πώς τα χτυπάνε. Να σου πω, Χαρή, ναι, έχεις βρει το κόλπο. Τι? Γιατί όταν πολεμάς εκ των έσω και ξέρεις τι συζητάνε και τι τους αρέσει, έχεις σίγουρη επιτυχία. Είναι σημαντικό να συζητάνε. Ενώ αν πας και αρχίσεις να μιλάς για μπάλες, για ποδόσφαιρα και για αυτά τα πιο συνηθισμένα, ναι, και τετριμένα. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι άντρες δεν καταλαβαίνουν τη γυναικεία φύση. Αυτό ξέρεις. Θα είχε πλάκα να γίνει η ΕΚ, να γίνει σχολεία. Δηλαδή, πώς να διδάσκεις τους έφηβους, πώς να πλησιάζουν τα κορίτσια. Τι θέλει μια γυναίκα, είναι τελείως διαφορετική η φύση της. Πολύ διαφορετική από τους άντρες. Και βέβαια η μεγάλη παρεξήγηση είναι και στις γυναίκες που δεν μπορούν να καταλάβουν λοιπόν, τον άντρα. Θα το κάνουμε ως στήλη στο FDS TV, θα το έχουμε εβδομαδιαίο και θα είναι οι συμβουλές του Χάρη Χριστόπουλου πώς να προσεγγίσετε σωστά μια γυναίκα. Θέλει. Έτσι, ανάλυσέ το ή καταλαβέ το, θα λέγεται. Μ' αρέσει. Λίτα το κατοχυρώσαμε. Γυμνάζεσαι? Γυμνάζομαι. Μην πεις ότι γυμνάζεσαι όταν κάνεις κλικ-κλικ στη φωτογραφική μηχανή. Αν και τώρα έχω φάει, τι να σου πω, το καλοκαίρι αυτό ήταν. Εγώ δεν έχω τρέλα με τα σίκα. Ναι. Και με τα καρπούζια και με τα οτιδήποτε, με τα ψάρια. Αλλά ειδικά από τα φρούτα τρελαίνω. Με καρπούζι είναι το αγαπημένο μου το καλοκαίρι και πάρα πολλά σίκα. Με τα σίκα δεν παχαίνεις. Αντιθέτως λειτουργεί και το πεπτικό σύστημα. Πήρα 5 κιλά. Έτρωγα, δεν άφησα σίκα. Να σου πω, μήπως το έτρωγε σε γλυκό του κουταλιού? Όχι, παιδί μου, φρέσκα με τα φλούδια κατευθείαν από τα χωράφια εκεί που είμαστε στην Δυτική Πελοπόννησο. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε πάω σε μια κυρία που είναι πολύ σεξ και γυμνάζεται και κάποιοι θεωρούν ότι έχει ένα από τα πιο ωραία κορμιά της ελληνικής showbiz. Πολλές είναι αυτές, αλλά θέλω να τη δω. Σταμάτα να είσαι διπλωμάτης. Μα είναι πολλές. Τι πολλές? Αυτή άμα τη δεις είναι η Μαριάντα Πιερίδη.
Είναι από τις λίγες που δεν χρειάζεται ρετούς στην πίσω όψη. Και ξέρεις πώς το καταφέρνει αυτό? Πώς? Κάνει spinning. Είναι η νέα μόδα. Είναι ποδήλατο, γυμναστική και χορός μαζί. Θες λίγο να το γνωρίσεις? Μένει πίσω, να, για να δω. Έπρεπε να ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο του Χάρη. Όσο βλέπαμε το βίντεο, αλλά τι να κάνεις, έχουμε πει τα backstage, είναι πολύ τα καλύτερα. Πολύ ωραίο κορμί και πολύ ωραίο το σπίτι. Αν κάνεις ποδήλατο κανονικό, αλλά αν κάνει αυτή τη στάση. Έβλεπε και κάποια πλάνα και λέει: ωραίο αυτό το πλάνο. Καλό. Κάποια στιγμή έκανε ορθοπεταλιά. Αυτό λέω: αν το κάνει έξω, σταμάτα η κυκλοφορία. Οπότε καλό είναι που το κάνει. Καλύτερα να το κάνει μέσα, yes. Τουλάχιστον εντυπωμένη. Χάρη μου, επειδή θα δούμε σε λίγο αυτόν τον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργανώνουν τα δορυφορικά κανάλια του Αντένα, έστειλα και εγώ φωτογραφία. Μια παραλία. Θέλω να μου πεις, εσύ είσαι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος και φαντάζομαι αυτό επηρεάζει και τη σχέση σου με το φωτογραφιζόμενο. Αλλά επειδή έχεις φωτογραφίσει και αν έχεις φωτογραφίσει, ποιες είναι οι παραξενιές και οι ανασφάλειες που συνήθως συναντάς? Δεν θέλω να μου πεις ονόματα ή να εκθέσεις πρόσωπα και πράγματα. Το κλασικό. Είτε είναι Ελληνίδες είτε είναι ξένες, γιατί δούλεψα και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Υπάρχει ανασφάλεια σε πολλούς ανθρώπους showbiz. Μερικοί από αυτούς, από τους διάσημους, το έχουν σε υπέρμετρο βαθμό. Όταν τη συναντάς αυτή, διαλύονται τα πάντα. Δηλαδή, παραξενιές. Να μην σου πω συγκεκριμένα, λέει, θέλω τον καφέ μου, όπως καμιά φορά διαβάζουμε όταν έρχεται μια διάσημη, ας πούμε, που θέλει κάνει ένα ξενοδοχείο άνω κάτω, ας πούμε, και ζητάει να έχει τώρα γάλα, κομπεκάτσα, ας πούμε, σε αυτή τη θερμοκρασία για πρωινό, ας πούμε. Δηλαδή, και γελάει ο κόσμος. Τα βλέπει πραγματικά είναι για γέλια αυτά. Λοιπόν, αλλά η ανασφάλεια είναι ό,τι πιο μη φωτογενές και σου χαλάει τη διάθεση. Τι φοβούνται συνήθως, μήπως βγουν οι ρητίδες, μήπως βγουν πιο έτσι, το σώμα τους δεν βγει τόσο... Σταματίνα, όσο και να σου φαίνεται παράξενο και φαντάζομαι στους περισσότερους ανθρώπους που μας βλέπουν, ότι πολλοί από τους διάσημους, ενώ κορυφαίους καλλιτέχνες, έχουν τρομερά χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτό που είπα προηγουμένως, ανασφάλεια, νομίζουν ότι δεν είναι καλοί και κάνουν τα πάντα για να επιτύχουν αυτό το πράγμα, να είναι καλύτεροι. Αυτό φαίνεται κάποια στιγμή και ειδικά backstage, όπως το πες, πίσω από τις κάμερες. Εκεί γίνεται να δεις. Παράδειγμα, ας πούμε, έχω δει ανθρώπους από αυτούς να μιλάνε πολύ άσχημα. Στο συνεργείο τους, στο επιτελείο τους. Στους βοηθούς τους κλπ. Για να κρίνεις έναν άνθρωπο, αυτό το έχει πει κάποιος και το με ακολουθεί όλη μου τη ζωή, για να κρίνεις πραγματικά έναν άνθρωπο πρέπει να δεις πώς μιλάει στους υφιστάμενους του. Δώσε δύναμη, το ξέρω κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν πολλές παροιμίες επ' αυτού, δώσε δύναμη σε έναν άνθρωπο για να δεις το πραγματικό του χαρακτήρα. Και αυτό, ναι. Να είναι παρόμοιο. Το πώς μιλάς στους από κάτω. Εκεί φαίνεται ο αληθινός χαρακτήρας ενός ανθρώπου, όσο ψηλά και αν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Θέλω πρώτα να δούμε ένα βιντεάκι για αυτό το διαγωνισμό. Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια σου. Μέσα από τα μάτια σου. Πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και εδώ εντός συνόρων, έχουν στείλει την αγαπημένη τους φωτογραφία. Χαμός γίνεται. Είναι για τρίτη συνέχεια χρονιά και συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ευρώπης. Και για πρώτη φορά φέτος είναι από 15 χρόνια και πάνω. Κατεβάσαμε το όριο, γιατί πραγματικά τώρα που η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ανάγκη τη βοήθειά μας. Στέλνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σας άκουγα που λέγατε προηγουμένως και για τους Έλληνες του εξωτερικού, που πραγματικά την αγαπάνε και φωτογραφίζουν οτιδήποτε τους θυμίζει τη χώρα τους και τους κάνει να συγκινηθούν. Οπότε όλα αυτά μαζεύονται, θα εκτεθούν οι καλύτερες φωτογραφίες σε πολλά κέντρα του εξωτερικού και παροτρύνουμε και εμείς όλους τους ανθρώπους γιατί έχουμε ανάγκη την νεανική τους ματιά. Ας δούμε ένα σχετικό βίντεο και μετά μου λες και περισσότερα αν θες. Τι ψάχνεις, ποια είναι τα κριτήρια, επιλογής του νικητή? Για δεύτερη χρονιά είμαι εγώ κριτής και είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία πέρυσι. Φέτος λοιπόν έχει κατακλειστεί, πραγματικά έχουμε εκατοντάδες φωτογραφίες. Τι ψάχνω? Ψάχνω τη συγκίνηση. Ψάχνω να δεις κάτι, ξέρεις, η φωτογραφία είναι... Πρέπει να αποτυπώνω και ένα συνέστημα. Μόνο συνέστημα. Πέρα εντάξει, και από την αισθητική και εννοώ από τη σύνθεση. Από το φως, το τοπίο. Αλλά το συνέστημα είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες. Όπως και με όλα τα έργα τέχνης, έτσι. Και έναν πίνακα ζωγραφικής να δεις, αν δεν αισθάνεσαι τίποτα, σημαίνει δεν είναι καλός. Αν υπομονώ να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να τα ξαναπούμε έχοντας τη φωτογραφία που έχει κερδίσει. Τι άποψη έχεις για το Photoshop και το ρετούς, γιατί είναι δύο θέματα που συζητήθηκαν ιδιαίτερα φέτος. Η αλήθεια είναι ότι έχει παραγίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι, την τελευταία δεκαετία, γιατί το Photoshop είναι ένα σύλληπτο εργαλείο, αλλά και εγώ βλέπω πράγματα και τρελαίνομαι. Δεν μπορείς να παρουσιάσεις έναν άνθρωπο άλλον από αυτόν που είναι. Ή μια γυναίκα 50 χρονών να έχει την επιδερμίδα μιας 20χρονης. Το παρακάνουν, ξέρεις, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα ατελιέ των περιοδικών. Εντάξει, πολλές φορές κατά παραγγελία ή κατά πέτηση του φωτογραφιζόμενου,
Αλλά το Photoshop είναι ένα τρομερό εργαλείο, όπως είπα και πριν, είναι όπως τα φώτα αυτή τη στιγμή που έχουμε εδώ στο στούντιο. Είναι ωραία φώτα. Σε δείχνουν στο καλύτερό σου. Έτσι πρέπει να είναι και το Photoshop, αλλά όχι να το παρακάνουν. Μάλιστα. Εντάξει. Στο εξωτερικό πάντως υπάρχει μια τάση σιγά σιγά να ελαχιστοποιηθεί η χρήση του Photoshop. Ακριβώς. Τουλάχιστον σε βαθμό που δεν θα παραπλανεί τον κόσμο. Έχουμε ετοιμάσει εμείς ένα βιντεάκι λίγο πιο χιουμοριστικό για τα μαγικά του Photoshop. Δεν πιάσαμε τις Ελληνίδες στο στόμα μας, γιατί όλες έχουμε ευεργετηθεί από το Photoshop. Ας πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ξένες στάρ. Το βίντεο που ακολουθεί δεν είναι τα best of θάμα της Μεγαλόκαρης, ούτε τα μαγικά κόλπα της μάγισσας Φούρκας. Είναι όσο καταφέρει ένας άνθρωπος απλά με ένα κλικ. Η Κέιτι Πέρι πολύ θα ήθελε να έχει αυτούς τους κοιλιακούς, αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή, άκαρδη και άπονη. Αριστερά, όπως βλέπετε, είναι η πραγματική Κέιτι Πέρι. Στα δεξιά είναι μια Κέιτι Πέρι από άλλη διάσταση με κοιλιακούς. Η Πάμελα Ζέπελιν Άντερσον, μάλλον τη σεξουαλική, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος, κρίνοντας την πραγματικότητα με το παράλληλο σύμπαν του Photoshop. Σπασμένη, ρητιδιασμένη, εγώ και να πνιγόμουν ούτε που να μ' αγγίξει. Η Τζένιφερ Άνιστον από την άλλη μοιάζει λαμπερή και όμορφη στις φωτογραφίες. Η αλήθεια μάλλον είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Έχει πιο πολλά σπασίματα στη μούρη από ότι επίγον περιστατικό στο κατ. Κουρασμένη και αυτή ρητιδιασμένη και αφίστατα να πάνε. Η Britney Spears από την άλλη, ό,τι και να κάνει δεν αλλάζει τόσο σύμβιο γύρω από την κοιλιά της, τα πανάσχημα γονατά της και οι περιφέρειες που δεν την καταλείπουν ούτε με απέλαση. Αλλά από προσωπάκι όμως κουκλίτσα ζωγραφιστή. Η Ντέμι Μουρ είναι πιο τρομακτική και από τον ψαλιδό χέρι που χρησιμεύει κάπου ο άνθρωπος. Αποστεωμένη, έτοιμη για το μάθημα της ανατομίας. Άλλαξε άρδιν στο τελικό εξώφυλλο του περιοδικού. Η Μαντόνα. Η Μαντόνα στην πραγματικότητα είναι σαν την κακιά πεθερά που όλοι δεν θέλουμε να έχουμε. Είναι σαν καταζητούμενη για ζωοκλοπές στα χωριά των γραμμενών. Η φυσική εξέλιξη της ρητίδας διαγράφεται πάνω στο πρόσωπό της. Αν το σκεφτείς πάντως, μια ψευδέστηση είναι όλο αυτό. Γιατί να το κάνεις να σε βλέπεις το περιοδικό κούκλα και μετά ο άντρας σου ή τέλος πάντων εσύ που βλέπεις το είδωλό σου τον καθρέφτη να βλέπεις την πραγματικότητα. Εντάξει, ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Τα πάντα είναι εικόνα. Αυτό και έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτό. Καλά, πέθανα στα γέλια με τους σχολιασμούς, έτσι. Σωτήρης Καραμίτζας έχει αναλάβει, έχει πάρει από μου τα χιουμοριστικά βιντεάκια μας. Πώς πέρασε το Ελλάδα Έχεις Ταλέντο? Είχα συναντήσει την Ευγενία κάποια στιγμή και μου είχε πει ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ναι, και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Και είμαι και πολύ χαρούμενος γιατί γνώρισα από κοντά την Ευγενία και το Βαγγέλη και τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αισθανόσουν ότι είχες να ανταγωνιστείς τις ατάκες του Ξινάκη ή δεν πήγες σε αυτή τη διαδικασία? Μα τι να ανταγωνιστώ, αυτό μου το έχουν ξαναπεί, δηλαδή είναι δυνατόν. Ο Ηλίας είναι αυτός που είναι ένας και μοναδικός, εγώ είμαι ο Χάρης, ο Βαγγέλης είναι ο Βαγγέλης. Δεν συγκρίνονται οι άνθρωποι, ο καθένας είναι στο ίδιο. Φυσικά και δεν συγκρίνονται. Όταν όμως αναλαμβάνεις μια θέση που κατήχε κάποιος με επιτυχία, δεν μπαίνεις λίγο στη διαδικασία του να σκεφτείς ότι πρέπει και εγώ να είμαι πολύ καλός αυτό? Με αυτή την έννοια στο ρώτησα. Αυτό το σκέφτονται οι άνθρωποι των κανιών. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Προφανώς για να με διαλέξουν κάτι σημαίνει ότι αρέσω σε μερικούς ανθρώπους. Αρέσεις, Χάρη μου, αρέσεις. Γενικά φοβόσουν να βγεις στο γυαλί και να τσαλακωθείς, γιατί και στο Next Top Model και τώρα στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο πήρες τη θέση του κριτή και πάντα οι κριτές σε μια κριτική επιτροπή, σε ένα reality, σε έναν διαγωνισμό, είναι, δεν είναι στο απειρόβλητο. Γίνονται αντικείμενο σχολιασμού και σε εκπομπές. Εννοείται. Και εγώ έχω ακούσει διάφορα, πολλά. Αλλά εννοείται ότι όταν μπαίνεις σε μια θέση και όταν εκτίθεσαι, πρέπει να δέχεσαι και την κριτική, τη γνώμη τέλος πάντων του καθένα. Καμιά φορά βλέπω και αντιδράσεις, όπως λέγατε προηγουμένως και για την κυρία Λάσκαρη και για διάφορους άλλους, οι οποίοι, ναι, όντως σου γίνεται μια κριτική και αρχίζουν και τα παίρνουν λίγο. Δεν πρέπει να μην είναι σημασία, γιατί ο καθένας έχει μια γνώμη. Μου λέγαν τώρα κάτι από πάνω και έχουν δει και πρέπει να προλάβουμε να παίζουμε και τα βιντεάκια μας. Αυτό είχα το κλέμα της επικοινωνίας. Ναι. Για τη Σάγια, τι άποψη έχεις? Η Σάγια, μετά από μια περίοδο, τη γνωρίσαμε ξεκινώντας με το γκρουπάκι αυτό, ξαναγεννήθηκε. Την είδα και είμαστε και μαζί σε κάποια επιτροπή, την είδα και στα MAD. Είναι μια κούκλα, είναι μια και μοναδική. Είναι και το χρώμα της, είναι πόδια τεράστια, σαν μοντέλο, έτσι. Και είναι ένα παιδί που δουλεύει. Εμείς τη συναντήσαμε, μας μιλάει πολύ ανοιχτά και για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, μας λέει όμως και για διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισε.